Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την παρουσία σας. Επιτρέψτε μου να συστηθώ για όσους δεν με γνωρίζουν, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας και θα βοηθήσω στον συντονισμό της απόψινής μας συζήτησης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν δίνοντας το λόγο στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών, τον κύριο Ψαρογιάννη Ιωάννη. Πρόεδρε. Σεβαστοί πατέρες, στρατηγέ, κύριε Ταξιάρχη, κύριε Ταξιάρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και βρίσκεστε σήμερα εδώ για να παρακολουθήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Σχολείο Pinewood, διοργανώνουν σήμερα την ημερίδα με θέμα μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματική νοημοσύνη. Για το σκοπό λοιπόν αυτό είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Βαλτσίδου, ειδική παιδαγωγός, και η κυρία Πανίδου Αναστασία, υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας, τις οποίες ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σχολείο Πάνικου για τη συνεργασία και για την οικονομία του χρόνου. Θέλω να πω ολοκληρώνοντας ότι η Ένωσή μας αυτό που επιδιώκει να κάνει στα πλαίσια των δράσεων της εξωστρέφειας είναι αφενός μεν η ενημέρωση, να πετύχει την ενημέρωση, αφετέρου δε την ενίσχυση του κλίματος μεταξύ των κρατικών αρχών, των αστυνομικών αρχών και των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ότι τη σημερινή μας εκδήλωση μεταξύ των παρεμπισκομένων τιμούμε την παρουσία τους δεσιμότατοι πατέρες της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, ο υποστράτηγος κ. Γιωβάρας Παναγιώτης, ο ταξίαρχος ο κ. Δούβαλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών, ο κ. Ιωαννίδης, ο κ. Μπουραζάνας Δημήτριος, η κυρία Ποτούδη, η κυρία Νάκου Βασιλική και ο κύριος Καούδης Λάμπρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που τιμήσατε την παρουσία σας, που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ας ξεκινήσουμε την ημερίδα μας, ο λόγος στην εκλεκτή ομιλήτριά μας, την κυρία Αλεξάνδρα Βαλτσίδου. Ευχαριστώ. Να σας πω και εγώ μια καλησπέρα και να σας τιμούμε πάλι. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα Βαλτσίδου, είμαι η παιδαγωγός και υπεύθυνη του τμήματος μάθησης στο Pinewood, το Αμερικάνικο Σχολείο της Θεσσαλονίκης, και δίπλα μου είναι η κυρία Αναστασία Πανίδου, ψυχολόγος και υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας πάλι στο ίδιο σχολείο στο Pinewood. Σήμερα ήρθαμε εδώ κοντά σας για να σας μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί νομίζω όλους τους γονείς και οποιοδήποτε έχει να κάνει με παιδιά. Είναι το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών και παράλληλα είναι το θέμα της συναισθηματικής νοημοσύνης, το οποίο νομίζω ότι κάθε γονιός και οποιοδήποτε άνθρωπος έχει να κάνει με παιδιά πρέπει να είναι γνώστης. Το πόσο σημαντικό είναι η ψυχολογία στο παιδί, καθώς και το πώς να διαχειρίζεται κάποια θέματα ή προβλήματα που μπορεί να έχει το παιδί. Θα ήθελα να συνοηθούμε λίγο και λίγο να σας πούμε για το δικό μας το κομμάτι και πώς μαζί, συνεργατικά, βοηθάμε έμπρακτα τα παιδιά. Το θέμα το σχολικό, υπάρχει μία λαθάνουσα άποψη ότι πρέπει να διαχειρίζεται καθαρά ένας εκπαιδευτικός. Αυτό, όπως είπα, είναι λάθος για πολλούς λόγους. Οι έρευνες δείχνουν και οποιοδήποτε έχει να κάνει με παιδιά γνωρίζει ότι αν το παιδί δεν το δούμε ως μία καθολική οντότητα η οποία έχει και τα καθημερινά χαρακτηριστικά αλλά και μία πολύ ξεχωριστή ψυχολογία, δεν θα μπορούσαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί να παράγουμε σωστό έργο. Γι' αυτό λοιπόν, στο δικό μας το σχολείο, το οποίο είναι πρότυπο σε πολλά πράγματα, βλέπουμε το παιδί και το διαχειριζόμαστε και ακαδημαϊκά και ψυχολογικά και κοινωνικά. Γι' αυτό ήρθαμε να σας μιλήσουμε σήμερα. Μαζί με την κυρία Βαλτζίδου, εδώ και 3 χρόνια συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να χτίσουμε στο σχολείο μας το κέντρο στήριξης των παιδιών. Και λέγοντας στήριξη, εννοούμε και το ακαδημαϊκό κομμάτι, αλλά και το ψυχολογικό. Είπα πριν παιδιών, παρόλα αυτά, πάντα ακολουθούμε μια συστημική προσέγγιση, η οποία συμπεριλαμβάνει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μαζί. Και επίσης όλους τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει το παιδί. Τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάζεται στο σπίτι και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία επηρεάζουν άμεσα το παιδί και εκπαιδεύουν το παιδί. Οπότε μαζί με την κυρία Βαλτζίδου εδώ και 3 χρόνια προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση
παιδί. Προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο κινείται και να μπορέσουμε να φτιάξουμε παρεμβάσεις για να στηρίξουμε όλες τις πλευρές της ζωής του παιδιού και της ανάπτυξης του παιδιού, οι οποίες θα είναι ατομικές, οι οποίες είναι σε group και οι οποίες επεκτείνονται και σε όλο το σχολείο, με δράσεις σε όλο το σχολείο. Οπότε η κυρία Βαλτζίδου θα σας μιλήσει πρώτα για τις μαθησιακές δυσκολίες και έπειτα εγώ ως ψυχολόγος θα σας μιλήσω για την συναισθηματική νοημοσύνη και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε στα παιδιά, πόσο σημαντική είναι και θα κάνουμε και πρακτική μαζί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Και πάντα μου αρέσει όταν έτσι έχω ένα μεγάλο κοινό, όπως έχουμε σήμερα, να ξεκινάω λέγοντας το τι θα πω. Αυτό το είπαμε, θα μιλήσουμε πιο πολύ για τους ορισμούς και για τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, διότι πρέπει να υπάρχει μια γνώση και από τους γονείς, αλλά όπως είπαμε και από τον ευρύτερο κύκλο, για το τι σημαίνει ότι το παιδί έχει μια μαθησιακή δυσκολία. Θα μιλήσουμε όμως και για το συναισθηματικό αντίκτυπο, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλές φορές ξεχνιέται στο άγχος των ανθρώπων να επιτύχουν το παιδιά ακαδημαϊκά. Και στο τέλος του δικού μου κομματιού της ομιλίας, θα εστιάσουμε σε στρατηγικές και σε τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς, καθώς και όλοι οι οποίοι συναναστρέφονται με το παιδί, για να το βοηθήσουν έμπρακτα, καθημερινά και με πολύ απλούς τρόπους. Τώρα, αφού βλέπετε έχω ένα μεγάλο κοινό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο πιο διαδραστικά. Υπολογίζω ότι είμαστε γύρω στα 100 με 120 άτομα από την πλευρά τη χωρητικότητα της αίθουσας. Θα σας ζητούσα να σηκωθείτε, αλλά δεν ξέρω αν θα το θέλατε. Θα μπορούσατε να μου κάνετε και κάτι να σηκωθείτε λίγο, αρτί. Ωραία. Ας σχετίσω μια ψηφωτική κάτι, γιατί δεν είμαι μόνη όρθια. Και θα ήθελα να ζητήσω σε όλους, εκτός από τις τελευταίες 5 σειρές από αυτή την πλευρά, θα καθίσετε. Αρκετά σημαντικά. Τις τελευταίες 5 σειρές θα ήθελα να μείνουν όρθιοι. Δεν το πάνε για τις φράσεις, το υπόσχομαι. Θα ήθελα να υποθέσουμε ότι όλοι σας εσείς είσαστε στο παγκόσμιο σχολικός πληθυσμός. Όλοι εσείς λοιπόν είστε παιδιά, τα οποία είναι σχολικής ηλικίας. Εσείς λοιπόν που καθίσατε, είσαστε τα παιδιά δυτικής ανάπτυξης. Οι άνθρωποι που είναι όρθιοι είναι τα παιδιά μη δυτικής ανάπτυξης. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Όπως βλέπετε, σε μια τόσο μικρή αίθουσα, είναι περίπου στο 20 με 30%. Μπορείτε να καθίσετε, δεν θα σας καθίσω άλλο. Όπως λοιπόν είδατε, σε μια τόσο μικρή αίθουσα, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων είναι ανόρθιοι. Αυτά λοιπόν τα παιδιά δεν είναι κάποια ξεχωριστά παιδιά ή κάποια παιδιά τα οποία είναι στο περιθώριο. Είναι περίπου σε μια τάξη 20 παιδιών τα 4 με 5. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε κάθε τάξη, σε κάθε σχολείο, η μία δασκάλα καλείται να διδάξει παιδιά κοινωνικής ανάπτυξης, παιδιά δυνατά ακαδημαϊκά, παιδιά που δυσκολεύονται, αλλά και έναν σημαντικό αριθμό παιδιών τα οποία εγκεφαλικά έχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τους αφήνουν να αποδώσουν. Οι μαθησιακές λοιπόν δυσκολίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω εξηγώντας ότι είναι ένα εγκεφαλικό, βιολογικό και κληρονομικό σύνδρομο. Το παιδί γεννιέται με αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ή συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η εμφάνιση αυτών των δυσκολιών ξεκινάει στη σχολική ηλικία. Γι' αυτό και ο όρος μαθησιακές δυσκολίες. Το παιδί λοιπόν εκδηλώνει τα προβλήματα με τα οποία γεννήθηκε όταν ξεκινάει το σχολείο. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ομάδα περίπου 6 διαφορετικών συνδρόμων, τα οποία στην Ελλάδα τα ομαδοποιούμε με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά λοιπόν τα 6 διαφορετικά σύνδρομα μπορούν να επηρεάσουν το παιδί σε διάφορες συμπεριφορές και σε διάφορα κομμάτια του μαθησιακού του έργου. Επηρεάζουν όχι μόνο την ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, επηρεάζουν και τη συγκέντρωση και την οργάνωση και την κοινωνικότητα και τον συναισθηματικό κόσμο. Για να μπορέσει ένα παιδί λοιπόν να πούμε ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει καταρχάς να πούμε ότι
η νοημοσύνη του είναι φυσιολογική. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, γονείς, θείους και γενικά ανθρώπους, το παιδί είναι χαζό. Αυτός ο όρος με ενοχλεί σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό. Δεν είναι παιδιά ούτε που βαριούνται, ούτε που δεν έχουν την νοημοσύνη να κάνουν τα καθήκοντα τα οποία καλούνται να κάνουν. Είναι παιδιά που απλά δυσκολεύονται να εκδηλώσουν αυτό που έχουν μέσα τους. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι τα πιο σύνηθες προβλήματα, αν τα πάρουμε σε μία ομάδα τα μαθησιακά προβλήματα, είναι προβλήματα στη γλώσσα, είτε αυτή είναι γραπτή, είτε αυτή είναι ομιλία, στην οπτικοχωρική επεξεργασία, οπότε είναι παιδιά που εμφανίζουν και προβλήματα στο πώς να κινηθούν στον χώρο, στο πώς να καταλάβουν τα αντικείμενα μέσα στον χώρο, στην ταχύτητα, συνήθως εκδηλώνουν πολύ πιο αργή ταχύτητα στον τρόπο που διαβάζουν, γράφουν και σε άλλες διάφορες μαθησιακές εργασίες, και παράλληλα σε κάποιες εκτελεστικές λειτουργίες, όπως είναι η λήψη αποφάσεων. Το να πάρει δηλαδή ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μία απόφαση για το αν θα κάνει κάτι ή όχι, τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο. Ωραία. Όπως προείπα, οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε διαφορετικά σύνδρομα. Υπάρχει μαθησιακή δυσκολία στην προφορική γλώσσα, όπου το παιδί δυσκολεύεται και εμφανίζει δυσκολίες στην ακρόαση, στον τρόπο που μιλάει, καθώς και στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Υπάρχει μια μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση, όπου το παιδί δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση, κατανόηση και αναγνώριση του γραπτού λόγου, λέξεων, συλλαβών, γραμμάτων και κειμένων. Υπάρχει μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή γλώσσα, όπου το παιδί μπορεί να διαβάσει, δυσκολεύεται όμως να παράγει γραπτό λόγο. Έχει πρόβλημα, για ένα παράδειγμα, στην ορθογραφία ή και στην έκφραση, σε σημεία στήξης επίσης. Στα μαθηματικά μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί μια μαθησιακή δυσκολία. Το μεγαλύτερο, θα ήθελα να πω χαρακτηριστικό, είναι η δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού. Στο καταλάβει δηλαδή ότι τα σύμβολα που βλέπει μπροστά από τα αριθμητικά είναι αντικατοπτρισμός μιας ποσότητας. Και παράλληλα υπάρχουν παιδιά τα οποία εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε οργανωτικές δεξιότητες και σε δεξιότητες μάθησης. Στο πώς να οργανωθεί, στο πώς να κάτσει να διαβάσει, πώς να δομήσει τη μέρα του και το έργο που έχει μπροστά του. Ωραία. Τώρα, συνήθως οι γονείς που έρχονται στο γραφείο μου είναι γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους μόλις ξεκίνησαν το δημοτικό. Και ως γονέας και εγώ, το πρώτο άγχος που έχεις είναι το παιδί σου να είναι τυπικής ανάπτυξης. Η πρώτη ερώτηση είναι, πείτε μου, τι βλέπω, τι να δω, τι να προσέξω, το παιδί μου τι έχει. Όπως είπα, η εμφάνιση των μαθησιακών δυσκολιών, οποιοδήποτε είδος και να είναι, συνήθως μπορεί να γίνει στα μέσα της πρώτης δημοτικού. Ως ειδική και ως μέλος μιας ομάδας διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, αποφεύγω να βάλω ταμπέλες και να χαρακτηρίσω παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πριν τουλάχιστον τα μέσα της πρώτης δημοτικού. Συνήθως ξεκινάμε την εξερεύνηση για την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών στα τέλη της πρώτης δημοτικού, διότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στο παιδί ευκαιρίες. Όμως, ως γονείς, θέλουμε να ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε, έτσι ώστε να μπορέσω να προσφέρω στο παιδί μου μία παρέμβαση και μία βοήθεια, έτσι ώστε να αποφύγω τις περαιτέρω δυσκολίες. Να εξηγήσω ότι, όπως είπα στην αρχή, είναι ένα βιολογικό και κληρονομικά σύνδρομα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε με οποιαδήποτε παρέμβαση να τα αποφύγουμε. Θα πούμε ότι το παιδί μου θα το βοηθήσω και δεν θα το εμφανίσει. Όμως, ο βαθμός εμφάνισης, ο βαθμός δυσκολιών, μπορεί είτε να μεγαλώσει, είτε να ελαχιστοποιηθεί, εάν υπάρχει μια πρώιμη παρέμβαση, μια πρώιμη βοήθεια, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από την πρώιμη παιδική ηλικία και θα ήθελα να πω από τα 4,5 έτη. 4-4,5 έτη. Γι' αυτό λοιπόν ως γονείς τι πρέπει να προσέχουμε. Οι μαθησιακές δυσκολίες, όποιο είδος και να είναι, εμφανίζονται σαν προβλήματα στο λόγο στην πρώιμη παιδική ηλικία, στην ηλικία των 4, χωρίς όμως να είναι καθοριστικά. Συνήθως τα παιδιά αργούν να μιλήσουν. Έκτος από την αγόρια.
Πάντα αυτό μου λένε οι γονείς οι οποίοι έχουν αγόρια, το αγόρι αρχίζει να μιλήσει. Ναι, αλλά υπάρχει η τυπική καθυστέρηση και η μη τυπική καθυστέρηση. Θα μιλάμε λίγο για καθυστέρηση λόγου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια χρονικά περιθώρια και πλαίσια μέσα στα οποία μια τυπική ανάπτυξη ομιλίας μπορεί να κινηθεί. Όταν υπάρχει μια άτυπη καθυστέρηση, εκεί πρέπει εμείς ως γονείς να δράσουμε. Πολύ πιθανόν ένα παιδί που θα μιλήσει να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα έκφρασης, είτε αυτά είναι από θέματα άκουσης λόγου, είτε αυτά είναι από κατανόηση το τι λέει το παιδί. Η σωστή δόμηση του προφορικού λόγου. Το λεξιλόγιο των παιδιών παίζει κύριο λόγο. Ένα παιδάκι αναπτύσσει λεξιλόγιο με πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς στην πρώην παιδική ηλικία. Είναι ο εγκέφαλός του, θέλω να τον παρομοιώσω με ένα σφουγγάρι. Απορροφάει όλα όσα υπάρχουν στο περιβάλλον του, τα αναλύει, τα εσωτερικεύει, τα αποθηκεύει και τα εκφράζει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ένα λοιπόν παιδί το οποίο μπορεί μελλοντικά να αναπτύξει μια μαθησιακή δυσκολία, εμφανίζει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Μια δυσλειτουργία. Μπορεί λοιπόν το περιβάλλον του να είναι πλούσιο σε ερεθίσματα, λεξιλογικά για παράδειγμα, και το παιδί όμως αυτό το λεξιλόγιο είτε να μην το δέχεται, είτε να δυσκολεύεται στο να το εξωτερικεύει. Μια ακόμα ένδειξη είναι το να δυσκολεύεται πάρα πολύ στην κατανόηση λέξεων οι οποίοι δείχνουν το πέρασμα του χρόνου. Για παράδειγμα, οι μέρες της εβδομάδας, οι μήνες, τα χρόνια. Αυτή η αλληλουχία και το πέρασμα του χρόνου είναι κάτι το οποίο τα δυσκολεύει. Παιδιά που συνήθως εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται πολλές φορές σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία να καταλάβουν τα πράγματα και τους αριθμούς. Και όταν εννοώ να καταλάβουν, δεν εννοώ απλά να τα δουν και να πούνε αυτό είναι το άλλο. Δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι τα σύμβολα που βλέπουν μπροστά τους, γιατί η γραπτή, η γλώσσα και οι αριθμοί είναι σύμβολα, αντικατοπτρίζουν ήχους και ποσότητες. Πολλές φορές τα παιδιά μας δυσκολεύονται και να επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά. Η αλληλεπίδραση, η κοινωνική, σε αυτή την ηλικία, είναι πολύ σημαντικό βήμα για την εξέλιξη και την ακαδημαϊκή, αλλά και την ψυχολογική και κοινωνική του παιδιού. Παιδιά λοιπόν που εμφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή τους και στην ηλεκτρική αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά, είτε της ηλικίας τους, είτε μεγαλύτερα, είναι σημαντικό να το δούμε ότι μπορεί να είναι ένδειξη για κάποια δυσκολία μελλοντική στο σχολείο. Θα ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο κουδουνάκι, θα ήθελα να το πω έτσι, για μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες είναι η δυσκολία το να χωρίζει το παιδί ή να παίζει το παιδί με μέρη του λόγου και λέξη. Δηλαδή, η λέξη γάτα χωρίζεται σε 4 ήχους και σε 2 συλλαβές. Ένα παιδάκι μπορεί να μην ξέρει πώς να γράφει τη λέξη γάτα στα 4 και λογικά δεν ξέρει. Μπορεί όμως να τη χωρίσει σε ήχους. Είτε αυτά είναι συλλαβές, είτε αυτά είναι φωνήματα, τα 4 γράμματα. Ένα παιδάκι λοιπόν το οποίο είτε βλέπετε ότι δεν κατανοεί αυτό που του λέτε, το διαχωρισμό δηλαδή των λέξεων σε φωνήματα και συλλαβές, είτε αδυνατή να το κάνει, είναι για μένα και για την επιστήμη και για τις έρευνες η πιο σημαντική ένδειξη σε αυτή την ηλικία για τη μελλοντική ύπαρξη μιας μαθησιακής δυσκολίας. Και θα ήθελα όμως κλείνοντας αυτό το κομμάτι να πω, οι γονείς δεν πρέπει να φοβόμαστε μόλις δούμε κάτι από όλα αυτά. Μπορεί το παιδί να δυσκολεύεται και μελλοντικά να μην έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Είναι ενδείξεις. Δεν είναι το έχει τώρα, άρα στο μέλλον θα εμφανίσει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Είναι καλό να υπάρχει μια ενημέρωση και είναι καλό βλέποντας ότι το παιδί δυσκολεύεται να υπάρξει βοήθεια συστηματική, αλλά δεν πρέπει ως γονείς να θεωρούμε δεδομένο τη μελλοντική ανάπτυξη μιας μαθησιακής δυσκολίας. Ωραία. Τώρα, σας είπα για τα διαφορετικά είδη μαθησιακών δυσκολιών. Τώρα είμαστε στην ηλικία του παιδιού, περίπου στην πρώτη δημοτικού στα μέσα με τέλος. Θα ήθελα λίγο να δούμε για το κάθε είδος μαθησιακής δυσκολίας τα πιο συνηθές χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές που έχουν τα παιδιά.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να τονίσω ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει πανάκιο για αυτά τα παιδιά. Είναι τα σύνδετες χαρακτηριστικά, αλλά το κάθε παιδί έχει διαφορετικές συμπεριφορές, έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικό συναισθηματικό κόσμο και το αν θα εκδηλώσει κάποια από αυτά, πόσα από αυτά και σε τι βαθμό, εξαρτάται από το περιβάλλον, την ψυχολογία και το χαρακτήρα του παιδιού. Λοιπόν, στην προφορική γλώσσα. Τα παιδιά που έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία στην προφορική γλώσσα δεν μιλούν καθαρά. Και δεν μιλάω μόνο, όπως είπα και πριν, για προβλήματα έκφρασης, να μην λέει καθαρά κάποια γράμματα. Μπερδεύουν συγχαίω με λέξεις, δεν έχουν σωστή δομή και συντακτικό στις προτάσεις που λένε ή μάλλον και οι προτάσεις τους είναι λυπείς. Δηλαδή, δεν θα είναι ολοκληρωμένες, θα λείπουν κύρια μέρη. Υπάρχει όμως και ένα θέμα στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Μπορείς να το εξηγείς κάτι του παιδιού και αυτό το παιδί να αδυνατεί, να δυσκολεύεται να το κατανοήσει και να πρέπει να σπάσει μία οδηγία, μία εξήγηση σε πολλές μικρές προτάσεις, σε πολλά μικρά μέρη, έτσι ώστε το παιδί κομμάτι-κομμάτι να τα απορροφήσει. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό που έχουν, δυσκολεύονται να μετατρέψουν τις ιδέες που έχουν σε λόγο. Οι ιδέες υπάρχουν μέσα τους. Δυσκολεύονται να τις εξωτερικεύσουν. Και αυτό θα δούμε και παρακάτω. Είναι ένα πολύ κοινό χαρακτηριστικό σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή. Το 70% των παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν προβλήματα στην ανάγνωση ή στη γραφή. Είναι το κοινό που λέμε η δυσλεξία. Τι έχει το παιδί, η δυσλεξία. Η δυσλεξία, θα ήθελα να πω, είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται παλιά. Πλέον όμως λέμε μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή ή μία μεικτή και στα δύο. Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό, η αποφυγή. Ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται να διαβάσει και να γράψει, θα προσπαθήσει να βρει πάρα πολλούς τρόπους για να το αποφύγει. Και μετά από πολλά χρόνια που είμαι εκπαιδευτικός, μπορώ να πω ότι έχω δει αυτά τα παιδιά να είναι τόσο δημιουργικά στο να βρίσκουν τρόπους να αποφύγουν να κάνουν ανάγνωση ή γραφή, όπου εκκλείσαμε κι εγώ κάποιες φορές. Όσον αφορά την ανάγνωση, συνήθως τα παιδιά διαβάζουν λάθος. Όμως αυτός είναι ένας πολύ γενικός όρος. Τι θα πει διαβάζω λάθος. Επαναλαμβάνουν λέξεις, επαναλαμβάνουν συλλαβές, επαναλαμβάνουν ήχους. Πολλές φορές συλλαβίζουν την ώρα που διαβάζουν. Όταν δυσκολεύεται ο εγκέφαλός τους να αποκωδικοποιήσει αυτό που έχουν μπροστά τους, είτε το επαναλαμβάνουν έτσι ώστε να σιγουρευτούν ότι το διαβάζουν σωστά, είτε το συλλαβίζουν για να προλάβουν και να βεβαιωθούν ότι αυτό που θα διαβάσουν μία φορά θα είναι το σωστό. Πολλές φορές τονίζουν τις λέξεις λάθος. Η λέξη γάτα, που έχει τον τόνο στο γά, μπορεί να γίνει γατά. Μπορεί να μην μπει καθόλου τόνος. Μπορεί να μην μπουν κενά μέσα σε μία λέξη. Το βλέπω μία γάτα, μπορεί να γίνει βλέπω μία γάτα. Μπορεί να μην μπουν τελείες την ώρα που διαβάζει. Και όλο το κείμενο να γίνει μία πρόταση. Μπορεί να μπαίνουν κενά εκεί που δεν πρέπει να μπαίνουν. Ανάμεσα σε λέξεις, ανάμεσα σε συλλαβές, ανάμεσα σε γράμματα. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψουν μία περίληψη. Δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα στο να κατανοήσουν. Αλλά εάν τους παίρνει τόσο πολύ χρόνο και τόσο πολύ κούραση και ενέργεια να αποκωδικοποιήσουν το γραπτό λόγο, τα ίδια τα παιδιά χάνουν το νόημα αυτών που διαβάζουν, γιατί πολύ απλά ξοδέψανε όλη την ενέργειά τους στο να μπορέσουν να το διαβάσουν απλά. Έτσι λοιπόν η περίληψη και το να πάρουν ένα κείμενο μίας και δύο σελίδων και να το κάνουν σε τρεις και τέσσερις προτάσεις, τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί ο ίδιος ο εγκέφαλός τους, εκείνη τη στιγμή, έχει απορροφήσει όλες τις πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να τις βάλει στη σειρά και να αφαιρέσει τις λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται, τις έξτρα πληροφορίες που μπορεί να μην είναι σημαντικές. Δυσκολεύονται στις αφηρημένες σκέψεις και στις προτάσεις. Στα σχήματα λόγου, το πεινάω σαν λύκος, όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Ένα παιδί με μία μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή μπορεί να το πάρει ότι σημαίνει ότι πραγματικά
την Άγισσα Λύκος, άρα είμαι Λύκος. Δεν μπορούν εύκολα να μπουν σε έναν τρόπο σκέψης ότι υπάρχουν σχήματα λόγου και ότι αυτά που διαβάζω ή αυτά που μπορώ να γράψω μπορεί να μην είναι στην κυριολεξία, να μην σημαίνουν αυτό που γράφω στην κυριολεξία. Τα ορθογραφικά λάθη είναι, νομίζω, το νούμερο ένα ως γονέας που βλέπεις, η αντιστροφή γραμμάτων και αρχίζεις να ανησυχείς. Ναι, είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των παιδιών. Δεν είναι όμως το πιο σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που η ορθογραφία τα δυσκολεύει. Απλά γιατί τα δυσκολεύει η ορθογραφία, ειδικά στα ελληνικά, όπου έχουμε πάρα πολλούς τρόπους να γράψουμε έναν ήχο, ας πάρουμε τον ήχο Ι. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να γράψεις έναν ήχο. Αυτό ένα παιδί με μια μαθησιακή δυσκολία το δυσκολεύει εξαιρετικά. Και αυτό που τους δυσκολεύει επίσης είναι η απομνημόνευση και η κατανόηση των κανόνων. Ξέρουμε ότι τα ρήματα τελειώνουν σε ωμέγα. Πάντα. Ανεξάρτητα από το ποιο ρήμα είναι, πού το βάζω στην πρόταση ή ποια πρόταση ή κείμενο χρησιμοποιώ. Ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή, αυτό το κανόνα, αυτή η γενίκευση του κανόνα, δεν μπορεί να την έχει σε αυτόματο ρυθμό. Πρέπει να το σκεφτεί και να πει: είναι ρήμα. Αυτό που γράφω, αυτή η λέξη που γράφω και διαβάζω είναι ρήμα. Άρα τα ρήματα τελειώνουν σε ωμέγα, άρα και εγώ πρέπει να το γράψω με ωμέγα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εάν γράφοντας μία πρόταση, αυτή τη σκέψη πρέπει να την κάνει σχεδόν για κάθε λέξη την οποία πρέπει να γράψει, πόσο ενέργεια, πόσο χρόνο και πόσο δύσκολο πρέπει να είναι για αυτά τα παιδιά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δυσκολεύονται και στις ξένες γλώσσες. Και είναι νομίζω λογικό, γιατί ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται στη μητρική του γλώσσα, είναι λογικό ότι θα δυσκολεύεται και σε μία ξένη γλώσσα, σε όποια ηλικία και αν είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ύπαρξη κάποιας μαθησιακής δυσκολίας πρέπει να είναι αποτρεπτικό στο να μάθει το παιδί ξένες γλώσσες. Ίσα-ίσα, που όταν μπορέσουμε και δώσουμε στα παιδιά μας στρατηγικές αντιμετώπισης, αυτές τις στρατηγικές αντιμετώπισης θα τις χρησιμοποιούν και στη μητρική τους γλώσσα, αλλά και σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα τους καλέσουμε να μάθουν. Θέλω να περάσουμε στις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Η δυσαριθμισία. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μία μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά είναι η έννοια του αριθμού. Και νομίζω ότι λέγοντας αυτό, οι πιο πολλοί εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι η έννοια του αριθμού. Είναι κάτι πολύ απλό, αλλά παράλληλα και τόσο δύσκολο να κατανοήσουν τα παιδιά. Τι είναι, για να μην μακρηγορώ. Το να καταλάβουν τα παιδιά ότι το σύμβολο που βλέπουν μπροστά τους συμβολίζει μία ποσότητα. Ότι το ένα δεν είναι απλά μία λέξη. Είναι μία ποσότητα, είναι ένα πορτοκάλι, ένα μολύβι, ένας άνθρωπος, ένα κιλό. Ότι το ένα είναι μικρότερο από το δύο και ως ποσότητα, αλλά και σε μία αριθμογραμμή. Έρχεται πριν. Αυτό είναι η θυσιακή αξία των αριθμών, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έννοιας του αριθμού. Μετά, όσο προχωράει το παιδί μαθησιακά, έρχονται και οι βασικές μαθηματικές γνώσεις, η πρόσθεση, η αφαίρεση, μετά ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση, τα κλάσματα, οι δεκαδικοί αριθμοί, η μεικτή αριθμή, τα κλάσματα. Αυτά είναι έννοιες τα οποία το δυσκολεύουν εξαιρετικά το παιδί. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ένα παιδί που είναι δύσκολο να καταλάβει την έννοια του αριθμού, ότι το ένα είναι ένα γιατί συμβολίζει μία ποσότητα, όταν καλείται να προσθέσει διψήφιους και μονοψήφιους αριθμούς, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι στο 13 το ένα δεν είναι ένα, είναι 10. Επίσης, δυσκολεύονται στην αναγνώριση των συμβόλων. Εμείς, βλέποντας μπροστά μας το σταυρό, ξέροντας ότι έχουμε να κάνουμε μαθηματικές πράξεις, ξέρουμε ότι είναι πρόσθεση. Ή μεγαλώνοντας ότι είναι ένας θετικός αριθμός. Στα παιδιά και πάλι, αυτή η αναγνώριση δεν είναι αυτόματη. Πρέπει να το σκεφτούν. Να το σκεφτούν, να το επεξεργαστούν και να πάρουν την απόφαση ότι ναι, είναι πρόσθεση. Και η επίλυση προβλημάτων που μεγαλώνονται στα παιδιά, για αυτούς γίνεται ένας βοηθάς. Και θα σας πω γιατί είναι. Τα παιδιά δεν καλούνται απλά να αναγνωρίσουν αριθμούς. Καλούνται παράλληλα να διαβάσουν ένα κείμενο.
να το αποκωδικοποιήσουν, να το διαβάσουν δηλαδή σωστά, λέξη προς λέξη, να αφομοιώσουν το νόημα, να βγάλουν από τη μέση τις περαιτέρω, τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που δεν χρειάζονται, να βρουν τις σημαντικές πληροφορίες, βάσει των σημαντικών πληροφοριών να αποφασίσουν τι τους ζητείτε να κάνουν, βάσει του τι τους ζητείτε να κάνουν, να επιλέξουν την πράξη ή τις πράξεις, να τις γράψουν σωστά, να τις κάνουν σωστά και μετά, βρίσκοντας το αποτέλεσμα, να δούμε τι σημαίνει το αριθμητικό αποτέλεσμα, τι σημαίνει. Όπως είδατε, ένα πρόβλημα, το ότι εγώ έχω 3 μολύβια, ο Κώστας έχει 4, πόσο έχουμε μαζί, έχει μια διαδικασία και κάποια βήματα, τα οποία είναι πολλά σε αριθμό, αλλά και πολύ περίπλοκα. Για ένα παιδί με μια μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά, το να κάνει όλα αυτά τα 6-7 βήματα που σας είπα, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα χρειαστεί πάρα πολύ βοήθεια. Τώρα, το έφτιαξα πολλές φορές, αλλά αποφάσισα να το πω και ξεχωριστά, γιατί υπάρχει μία λανθασμένη πίστη από τους γονείς ότι το παιδί έχει δυσλεξία, το παιδί έχει πρόβλημα στα μαθηματικά, γιατί δεν μπορεί να κάτσει να διαβάσει ή γιατί δεν μπορεί στο σχολείο να κάτσει, να προσέξει, να οργανωθεί. Θα ήθελα να πω ότι οι μαθησιακές δυσκολίες, το είπα και στην αρχή, αλλά θα το τονίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να το ξέρουν. Δεν είναι απλά μια δυσκολία στην ανάγνωση, γραφή ή και στα μαθηματικά. Είναι μια δυσκολία στο να οργανωθεί το παιδί. Και το να οργανωθεί όχι μόνο μαθησιακά μέσα στο σχολείο, να οργανωθεί και στο σπίτι, να οργανωθεί στο παιχνίδι, να οργανωθεί στην κοινωνική του αλληλεπίδραση. Δυσκολεύεται εξαιρετικά και δεν είναι γιατί βαριέται ή δεν θέλει, είναι γιατί του είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν του έρχεται αυτό. Πρέπει και πάλι να υπάρχει μία σκέψη και μία απόφαση για να κάνει κάτι. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται εξαιρετικά στο να πάρουν σημειώσεις. Εσείς τώρα βλέπετε, μ' ακούτε εμένα που μιλάω, βλέπετε την παρουσίασή μου και μπορεί πολλοί από εσάς όπως βλέπω να κρατάτε σημειώσεις. Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να το κάνει αυτό. Διότι δέχεται ρεθίσματα τα οποία είναι δυσνόητα για αυτό από πάρα πολλές πηγές και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και παράλληλα καλείται να παράγει γραπτό λόγο. Για αυτούς τους λόγους δουλεύει και πάρα πολύ αργά. Η αποκωδικοποίηση και η παραγωγή λόγου μαθησιακών πράξεων είναι πολύ αργή. Για τον ακούστατο λόγο, και θα το ξαναπώ, δεν είναι αυτόματη. Το παιδί πρέπει να το δουλέψει, πρέπει να βρει στρατηγικές και πρέπει να παίρνει αποφάσεις ανά δευτερόλεπτο για το τι πρέπει να κάνει και για το τι είναι σωστό να κάνει. Όπως είπα, οι σύνθετες οδηγίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορεί το παιδί να ακολουθήσει 3, 4 και 5 βήματα, όπως μπορεί με τα παιδάκια στην πρώτη, δευτερά και τρίτη δημοτικού. Μπορεί να ακολουθήσουν 1 ή 2 απλά βήματα, μετά από εκεί χάνονται. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι θεωρώντας ότι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών και όχι ένα τεστ το οποίο το παιδί πρέπει να γράψει, είναι τα θεωρητικά πολύ πιο εύκολα. Πιο πολλές φορές όμως δεν είναι. Γιατί δίνουμε στο παιδί πιο πολύ κατά λόγο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αποκωδικοποιήσει πιο πολύ γραπτό λόγο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Του δίνουμε πάρα πολλές επιλογές, τις οποίες δυσκολεύεται να δει ποια είναι η ουσία, ποιες δεν είναι σωστές και ποια από αυτές που μπορεί να είναι σωστές είναι η κατάλληλη. Η λήψη αποφάσεων, ακόμα και σε ένα τέτοιο μικρό βαθμό, τους δυσκολεύεται εξαιρετικά. Αυτό έλεγα. Νομίζω ότι ως δάσκαλοι, ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως γονείς, θέλουμε να έχουμε παιδιά τα οποία είναι αυτόνομα. Να τα βοηθήσουμε να φτάσουν σε ένα σημείο δηλαδή, όπου να μπορούν να βλέπουν τα ίδια τη δουλειά που έχουν παράγει και να λένε: Α, οκ, βλέπω τα λάθη μου. Θα τα διορθώσω. Αν όχι όλα, σε ένα μεγάλο βαθμό. Για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, το μάτι δεν βλέπει αυτό που είναι μπροστά τους και έχουν κάνει πραγματικά. Βλέπει αυτό που πιστεύουν ότι έχουν γράψει ή ότι έχουν παράγει. Ο εγκέφαλός τους δηλαδή δεν αποκωδικοποιεί πραγματικά αυτό που είναι μπροστά τους. Έχουν ένα εσωτερικό μονόλογο και επειδή δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν αυτά που έχουν μπροστά τους,
σκέφτονται αυτά που θέλανε να γράψουν και δεν βλέπουν πραγματικά αυτά που είναι μπροστά τους. Αυτοέλεγχος, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολος. Και η οργάνωση. Αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά που λένε ξέχασα την τσάντα μου, ξέχασα το μολύβι, θέλω νερό, πρέπει να σηκωθώ, βλέπω μία πεταλούδα έξω από το παράθυρο. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν και να αφοσιωθούν στο έργο που είναι μπροστά τους. Είναι τα παιδιά που η προσοχή τους διασπάται πάρα πολύ. Θα έχουμε πολλές οργανωτικές δεξιότητες. Λοιπόν, ένα σύνηθες χαρακτηριστικό είναι το να μπερδεύουν το δεξί με το αριστερό. Και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα το δείτε ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες και έχουν γίνει, είναι ενήλικες, δουλεύουν, γράφουν, διαβάζουν, κάνουν μαθηματικά. Ο προσανατολισμός στον χώρο είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το δουλεύεις, αλλά δυστυχώς δεν φεύγει ποτέ. Πρέπει λοιπόν, όταν λέμε δεξιά, έχει πολύ ξεκαθαρία ότι είναι από εδώ. Ένα παιδί με μαθησιακά προβλήματα πρέπει να το σκεφτεί και να πει: OK, είναι από εδώ ή είναι από εδώ. Είναι από εδώ. Τι πήρα την απόφαση. Η λεπτή κινητικότητα είναι επίσης ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τα παιδιά. Όταν λέω λεπτή κινητικότητα, εννοώ η κίνηση των δαχτύλων. Ένα παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ από το πώς θα κρατήσει το μολύβι, πώς θα γυρίσει τη σελίδα στο βιβλίο, πώς θα σχηματίσει το γράμμα, πώς θα σβήσει τα λάθη. Το να διαχειριστεί αντικείμενα με τα δάχτυλά του είναι κάτι το οποίο το δυσκολεύει πάρα πολύ. Και όπως είπα πριν, ο χρόνος που περνάει είναι κάτι το οποίο το δυσκολεύει και αυτό πάρα πολύ. Το να μάθει λοιπόν τις μέρες, τους μήνες, την ώρα, είναι κάτι το οποίο τους είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουν και λέξεις και αριθμούς μέσα. Τώρα θέλω να περάσω σε ένα κομμάτι το οποίο, όπως είπαμε στην αρχή, οι πιο πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί δεν το θεωρούν ως, όχι σημαντικό, αλλά δεν το θεωρούν ως κάτι το οποίο παίζει ρόλο στις μαθησιακές δυσκολίες και είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση. Το παιδί δυσκολεύεται να διαβάσει και να γράψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει φίλους. Είναι κάτι το οποίο ακούω πάρα πολύ συχνά από εκπαιδευτικούς. Το οποίο είναι λάθος. Το παιδί λοιπόν, το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες, έχει ένα πολύ ευαίσθητο εσωτερικό κόσμο. Συναισθηματικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και έχει την τάση να προσωποποιεί τις αποτυχίες. Δεν λέει «αφέτυχα να γράψω», λέει «είμαι αποτυχία». Το οποίο εμάς ως γονείς πρέπει να μας ανησυχεί και πρέπει να είναι κύριο μέλημα όταν βοηθάμε και όταν αντιμετωπίζουμε το παιδί μας. Ένα παιδί λοιπόν που εσωτερικεύει τις αποτυχίες είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί κριτική. Είναι πολύ συχνό να παραμηνεύσει το τι θα του πούν οι φίλοι του, ο δασκαλός του ή ακόμα και οι γονείς του. Και το ότι μπορεί να του πούνε ότι έκανε ένα λάθος σε μία πράξη να είναι καταστροφικό για την ψυχολογία του και για το συναισθηματικό του κόσμο. Δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να καταλάβει τη μη λεκτική επικοινωνία. Και η μη λεκτική επικοινωνία, για να το δώσω πολύ απλά, μπορεί να είναι ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο των φρυδιών, μία κίνηση με τα χέρια. Το 70% των πληροφοριών που ανταλλάσσουμε όταν αλληλεπιδράμε είναι μη λεκτικές. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος είναι χαρούμενος, θυμωμένος, απλά και μόνο κοιτώντας το, πριν καν ξεκινήσει να μιλήσει. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να κωδικοποιήσουν αυτές τις μη λεκτικές συμπεριφορές και γι' αυτό πολλές φορές παρεμηνεύουν τις συμπεριφορές των φίλων του, των γονέων του και του δασκάλου. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα κληθεί το παιδί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και γιατί έχει ήδη εσωτερικεύσει την αποτυχία, άρα αισθάνεται πολύ άσχημα και με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, γιατί δεν μπορεί να βρει τα σωστά λόγια, ακόμα και αν τα βρει, δεν μπορεί να τα δομήσει με σωστό και ορθό τρόπο, αλλά και γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πώς αισθάνεται ο άνθρωπος που έχει δίπλα του και απέναντί του και πρέπει να αλληλεπιδράσει. Η ενσυναίσθηση είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό. Η ενσυναίσθηση απλά, πολύ απλά σημαίνει να μπω στη θέση του άλλου. Να καταλάβω τι αισθάνεται ο άλλος, το τι πιστεύει και το τι βλέπει. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως δυσκολεύονται να πάρουν τη θέση του άλλου και να καταλάβουν το τι μπορεί να σημαίνει η κάθε συμπεριφορά τους ή τα κάποια λόγια τους. Νομίζω ότι το τόνισα αρκετά, αλλά θέλω να το ξανατονίσω. Το πόσο μεγάλος είναι ο συναισθηματικός αντίκτυπος στην ψυχή
και στην εξέλιξη τη συναισθηματική ενός παιδιού οι μαθησιακές δυσκολίες. Προκαλούμε φώτιση, προκαλούμε άγχος, προκαλούμε κατάθλιψη. Και νομίζω ότι θα σας σοκάρει εάν σας πω ότι έχουμε παιδιά πρώτης δημοτικού, δευτέρας δημοτικού, τα οποία έχουν όχι απλά στεναχώρια, αλλά εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης, συμπτώματα άγχους, σε σημείο που μπορεί να είναι σωματικά να εκδηλώνεται το άγχος. Επίσης, εκνευρίζονται πάρα πολύ εύκολα και είναι νομίζω ότι το κατανοούμε όλοι πλέον, μετά από αυτά που σας είπα, ότι η κριτική που θα δεχτούν, όσο μικρή και να είναι, τους προκαλεί τέτοια σύγχυση και τέτοια κατάρρευση του τι είναι σαν άνθρωποι, όπου δεν μπορούν να τη διαχειριστούν και πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία ξεσπάνε, φωνάζουν, μπορεί να βρίσουν, μπορεί και να χτυπήσουν και χωρίς να καταλαβαίνουμε το γιατί, το ερέθισμα. Τα ερεθίσματα για αυτούς δεν είναι όπως πραγματικά τα βλέπουμε εμείς να είναι. Τα ερεθίσματα για αυτούς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα μικρά, αλλά στο ψυχισμό και στα μάτια ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες να είναι τόσο μεγάλα, που να χρειάζεται για να τα αντιμετωπίσουν να έχουν μία έκρηξη. Η κοινωνική του συμπεριφορά. Συνήθως αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να κάνουν φίλοι. Και σε αυτές τις μικρές ηλικίες, πώς μπορείς να κάνεις φίλους, ή να είσαι το πειραχτήρι, ή να είσαι ο κλόου και ο αστείος της τάξης, ή να είσαι το κακό παιδί. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν συμπεριφορές οι οποίες είναι άσχημες, να το πω πολύ απλά. Γιατί είναι ο τρόπος τους για να αισθάνονται σημαντικά και να παίρνουν την επιβεβαίωση που δεν μπορούν το πραγμάτο να πάρουν ακαδημαϊκά. Όπως είπα στην αρχή, τον κάθε γονέα, και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, τον ενδιαφέρει και έχει ως πολύ προτεραιότητα την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού του. Θέλουμε όλοι τα παιδιά μας να πετύχουν, θέλουμε όλοι τα παιδιά μας να είναι καλοί μαθητές και θέλουμε όλοι να έχουν μια εύκολη ακαδημαϊκή και ενήλικη ζωή. Τι σημαίνει όμως ακαδημαϊκή επίδοση? Τι σημαίνει θέλω το παιδί μου να είναι καλός μαθητής? Μάλλον όχι τι σημαίνει, αλλά το τι χρειάζεται, το τι το επηρεάζει. Όπως βλέπετε, είναι ένας κύκλος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το ένα χαρακτηριστικό επηρεάζει το άλλο. Και το είπε η κυρία Παντήτου στην αρχή. Μιλάμε για μια συστημική προσέγγιση. Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που λέει χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εγώ θα το πω λίγο στα ελληνικά, με μια ελληνική κουλτούρα. Χρειάζεται ένα χωριό για να πετύχει το παιδί στο σχολείο και για να μεγαλώσει. Ναι, επηρεάζουν οι μαθησιακές δυσκολίες και γι' αυτό είναι πάνω. Ένα λοιπόν παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες, τι χρειάζεται για να έχει επίδοση, ακαδημαϊκή επίδοση σωστή στο σχολείο? Παίζουν ρόλο τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Σας το είπα και το τόνισα στην αρχή και νομίζω ότι πρέπει να το ξανατονίσω. Όλα αυτά που σας είπα είναι γενικά τα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι δύο παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες στη γραφή θα έχουν τις ίδιες συμπεριφορές ή τις ίδιες δυσκολίες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού και στο βαθμό εκδήλωσης αλλά και στον αριθμό εκδήλωσης των δυσκολιών. Το περιβάλλον. Είναι το Α και το Ω. Και στο περιβάλλον δεν είναι απλά ο δάσκαλος, το σχολείο, οι φίλοι ή οι γονείς. Είναι το ευρύτερο περιβάλλον. Είναι η κοινωνία στην οποία μεγαλώνει το παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γύρω από το παιδί να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να του προσφέρει ασφάλεια, αγάπη, χωρίς να το κριτικάρει και όταν το παιδί αισθανθεί ευτυχισμένο και ασφαλή, τότε θα παράγει ακαδημαϊκά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και εμένα ως εκπαιδευτικός και ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, το έργο μου γίνεται εξαιρετικά πιο εύκολο εάν συνεργάζομαι έμπρακτα και ουσιαστικά με τους γονείς. Και μπορώ να σας πω και την άλλη όψη του νομίσματος. Σε πολλές περιπτώσεις που ένα παιδί είχε μια ελαφρά μορφής μαθησιακή δυσκολία, οι δυσκολίες που εμφάνιζε δεν ξεπεράστηκαν ποτέ, διότι δεν υπήρχε συνεργασία με το σπίτι. Ό,τι δουλειά και να κάνει ο δάσκαλος στο σχολείο, εάν δεν υπάρχει συνέχεια αυτής της δουλειάς στο σπίτι και από τους ανθρώπους τους οποίους αγαπάει και πιστεύεται το παιδί, θα πάει άχρηστη. Θα έχει μία ενίσχυση των ακαδημαϊκών συμπεριφορών περίπου στο 20%. Χαμένη δουλειά. Η συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση δεν θα
επεκτείνω πολύ σε αυτό, γιατί η καταλληλότερη είναι η κυρία Πανίδου και θα σας μιλήσει γι' αυτό. Και τα συστήματα υποστήριξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσετε συστήματα υποστήριξης για το παιδί και να το προσφέρετε είτε με ειδικούς, μάλιστα μάλλον με ειδικούς, από πολύ μικρή ηλικία, έγγραφτα και ουσιαστικά βοήθεια και στρατηγικές. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το κομμάτι «Το μαμά έχω πρόβλημα». Είναι η ερώτηση μάλλον «Το μαμά έχω πρόβλημα». Είναι μια ερώτηση που όταν την κάνει το παιδί σου, σου κόβονται τα πόδια, γιατί δεν ξέρεις πώς θα το απαντήσεις. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Το πιο σημαντικό είναι εσείς ως γονείς να αποδεχτείτε ότι το παιδί μου έχει κάποιες δυσκολίες. Εάν το αποδεχτείτε εσείς και αποδεχτείτε ότι αυτό είναι το παιδί μου και είναι τέλειο όπως είναι, δεν χρειάζεται να τα αλλάξω, χρειάζεται απλά να του προσφέρω στρατηγικές για να τον βοηθήσω να γίνει η ζωή του πιο εύκολη, νομίζω ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα σας έρθει πολύ πιο εύκολα. Πρέπει να είσαστε ειλικρινείς, με πολύ απλά λόγια, πρέπει να του δείξετε ότι δεν είναι ο μόνος ή η μόνη. Αυτό το παιχνίδι που σας έκανα στην αρχή νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να δείτε πόσο σύνηθες είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Και παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζετε τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει. Δεν υπάρχει λόγος να του πείτε, όχι, δεν πρέπει να είσαι στενοχωρημένος. Αναγνωρίστε το, αποδεχτείτε, δώστε βάση σε αυτό που αισθάνεται και βρείτε το εναλλακτικές. Και φυσικά, έτσι θα το βοηθήσετε να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή του. Τώρα, τι κάνω. Το παιδί μου έχει δυσκολία, έχει γίνει διάγνωση, πάει σχολείο. Εγώ ως γονέας, τι κάνω για να βοηθήσω και να στηρίξω το έργο του δασκάλου. Όπως είπα, αποδέχομαι το παιδί μου όπως είναι. Καλώς ή κακώς, υπάρχουν παιδιά που είναι καλοί μαθητές, υπάρχουν παιδιά που δεν είναι καλοί μαθητές, υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να είναι καλοί μαθητές, μπορεί να είναι μη καλοί μαθητές. Βλέπω το παιδί μου σαν ένα project. Βλέπω το παιδί μου και το αναλύω βάσει των συμπεριφορών, των ικανοτήτων του και των δυσκολιών του. Βλέπω τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει και χτίζω πάνω σε αυτό. Επικεντρώνομαι όμως στα δυνατά του σημεία. Βλέπω που είναι καλό, χτίζω πάνω σε αυτό να το κάνω ακόμα καλύτερο και μέσα από αυτό βοηθάω και την αυτοεκτίμηση, αλλά και τις δεξιότητες που μπορεί να είναι οι αδυναμίες του. Βάζω φυκτούς στόχους. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές για ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει την αλφαβήτα, πρέπει μέχρι τα Χριστούγεννα να διαβάζει και να γράφει κείμενα. Όχι. Εάν θέσουμε στόχους ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, στους οποίους έμπρακτα ξέρουμε ότι το παιδί δεν θα μπορέσει να τους πετύχει, το προετοιμάζουμε για την αποτυχία. Το προετοιμάζουμε για να αισθανθεί ότι κοίτα, προσπάθησα και για ακόμα μια φορά δεν πέτυχα. Ας είναι μικρή η στόχη, ας είναι βήμα-βήμα. Το παιδί θα τους πετυχαίνει. Το παιδί έτσι θα ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του και σιγά σιγά θα δούμε ότι μπορεί αν όχι μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά το παιδί θα πετύχει αυτό που πρέπει να πετύχει με τον δικό του χρόνο. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Δυστυχώς είναι το πιο δύσκολο για έναν γονέα που μπορεί να δουλεύει, μπορεί να έχει τα προβλήματά του, μπορεί να είναι πολύ κουρασμένος και μπορεί να χρειαστεί να πει γου και άδα πάνω από 20 φορές το να παραμείνει ήρεμος. Όμως πρέπει να είμαστε. Πρέπει να δείχνουμε στο παιδί μία μη συναισθηματική αντίδραση σε αυτό που κάνει και να δείξουμε ότι αυτό που κάνει δεν είναι λάθος, δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να το μαλώσουμε, είναι κάτι το οποίο απλά συμβαίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα παιδιά τα οποία είναι ευτυχισμένα και έχουν κύκλο κοινωνικό, έχουν βοήθεια χωρίς να το καταλαβαίνουν και πηγαίνουν πολύ καλύτερα και έχουν καλύτερη εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, εμείς ως γονείς, ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται να κάνει φίλους. Αντί να καθίσουμε και επί 3 ώρες να του δείχνουμε την αλφαβήτα, καλό είναι να του διαβάσουμε βιβλία. Να το πάρουμε από το χέρι και να το πάμε στο πάρκο. Ακόμα και αν πρέπει να διαβάσει, να το πάμε στο πάρκο και να παίξει με παιδάκια της ηλικίας του. Να μάθει να αλληλεπιδρά. Και αυτό θα δούμε ότι θα μεταφερθεί και στο σχολείο. Η αναγνώριση συναισθημάτων είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και είναι κάτι το οποίο για κάποια παιδιά έρχεται έμφυτο να πούνε τώρα είμαι χαρούμενη, τώρα είμαι στεναχωρημένη, έχω θυμό. Για κάποια παιδιά όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα να βρουν και λέξεις για να περιγράψουν τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ως γονείς πρέπει να το δώσουμε προτεραιότητα και πρέπει να το ξεκινήσουμε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από 3 με 4 χρονών αυτή η ενίσχυση του λεξιλογίου για να περιγράφουν τα συναισθήματά τους πρέπει να γίνει συστηματικά και καθημερινά. Και θα δείτε ότι θα τα βοηθήσει πάρα πολύ
στο να μπορούν μετά στο σχολείο να εξωτερικεύουν το τι μπορούν να αισθάνονται, το τι μπορεί να αισθάνονται όταν αυτό το έργο που καλούνται να κάνουν τους δυσκολεύει. Πρέπει να ξεφύγουμε από το παιδί μου πρέπει να πάρει Α. Οι βαθμοί ναι έχουν σημασία, αλλά πραγματικά δεν έχουν σημασία, ειδικά στο δημοτικό. Δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή του παιδιού αν στην τρίτη δημοτικού είχε γάμα στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Απολύτως κανένα. Θα έχει όμως τεράστιο αντίκτυπο αν το παιδί βιώσει άγχος και αποτυχία γιατί δεν πήρε τον βαθμό που ήθελε οι γονείς του. Όπως είπε και η κυρία Πανίτου, μιλάμε για μια συστημική προσέγγιση. Αυτό τι σημαίνει. Ο γονέας και η οικογένεια πρέπει και αυτοί να δεχτούν υποστήριξη και στήριξη από ειδικούς. Είναι πολύ, πάρα πολύ γονείς μάλλον πηγαίνουν τα παιδιά τους, είτε σε ειδικούς παιδαγωγούς, είτε σε ψυχολόγους, είτε σε λογοθεραπευτές. Οι ίδιοι όμως δεν φροντίζουν τον εαυτό τους, δεν πηγαίνουν οι ίδιοι σε ειδικούς για να πάρουν γνώσεις και λύσεις και στήριξη. Αυτό για μένα και για εμάς είναι λάθος. Εάν εσείς οι ίδιοι δεν βοηθηθείτε, πώς θα διαχειριστείτε ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει εκρήξεις, προβλήματα, άγχος και κατάθλιψη. Τι πρέπει λοιπόν σαν χαρακτηριστικά να έχει ένας αποτελεσματικός γονέας? Τον αποκαλώ μάνατζερ, γιατί αυτό καλείστε να γίνετε. Όχι απλά να οργανώνετε το πρόγραμμα του παιδιού, ότι το πρωί θα πάει σχολείο, μετά θα πάει προπόνηση, μετά θα διαβάσει. Καλείστε να του οργανώσετε και το περιβάλλον του, έτσι ώστε να μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά. Το ότι θα καθίσει να διαβάσει το παιδί δεν σημαίνει απλά ήρθε η ώρα, κάτσε διάβασε. Σημαίνει ότι θα το έχετε έτοιμο το χώρο, χωρίς να έχει πράγματα γύρω του που το αποσπάνε. Τα υλικά που θα χρειαστεί, θα ξέρετε από πριν τι πρέπει να διαβάσει, έτσι ώστε να μην χαθεί και θα πρέπει να το ελέγχετε. Παράλληλα, πρέπει να του δώσετε τουλάχιστον μία ώρα με δύο την ημέρα να είναι απλά παιδί και να ξεκουραστεί. Ο εγκέφαλος αυτών των παιδιών που έχουν αξιακές δυσκολίες δουλεύει στο 100% ό,τι και να καλούνται να κάνουν. Χρειάζεται λοιπόν να ξεκουραστεί. Και δεν είναι ξεκούραση μόνο ο ίδιος. Η ξεκούραση είναι όχι τηλεόραση, όχι ταμπλέτα, όχι τίποτα ακαδημαϊκό, απλά να είναι παιδιά. Πρέπει να είστε και διαιτητής. Πρέπει να είστε εκεί για να τα βοηθάτε όταν θα έχουν εκρήξεις, όταν θα μαλώνουν, όταν θα λένε «Μα ο δάσκαλος μου είπε και δεν κατάλαβε» ή «Ο αδελφός μου» ή «Η αδελφή μου» ή «Η φίλη μου» ή ακόμα και όλος ο κόσμος. Θα πρέπει εσείς να μπορείτε να το σταματάτε, να του δίνετε τον χρόνο να ηρεμεί και μετά με πολύ ωραίο και μη συναισθηματικό τρόπο να το εξηγείτε γιατί έγινε ό,τι έγινε και να του δίνετε λύσεις. Πιθανές λύσεις αντιμετώπισης. Αυτό είναι να είσαι και ανατροφοδότης η περιφορά. Ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι οι αμοιβές και οι ενισχύσεις. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε από την πρώην παιδική ηλικία, με ηλικία δηλαδή των 3-4. Είναι κοινωνικοί ενισχυτές, είναι ενισχυτές. Για να το πω πολύ απλά και να το εξηγήσω, ενισχύετε τα θετικά, παίρνετε τις τα θετικά όταν το παιδί συμπεριφορά του δεν είναι σωστή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε την απέτηση από το παιδί να διαβάσει 2 ώρες. Όταν το κάνει, θα έχει μία ενίσχυση. Θα έχει δηλαδή μία επιβράβευση. Αυτή η επιβράβευση στις μικρές ηλικίες πρέπει να είναι εσωτερική. Κάποιο παιχνίδι, μία διασκέδαση με τον παππού με τη γιαγιά, με εσάς, ένας κινηματογράφος, κάτι. Πολύ ωραίο και έξυπνο θα ήταν να αφήσετε το παιδί να επιλέξει 3-4 ενισχυτές, δηλαδή επιβραβεύσεις, και κάθε φορά που κάνει κάτι να επιλέγει αυτό που θέλει, έτσι ώστε να έχει και έλεγχο. Εάν το παιδί δεν καθίσει να διαβάσει, θα υπάρχει μια άλλη λίστα, η οποία θα λέει, εφόσον δεν έκανες αυτό που έπρεπε, αυτά τα πράγματα θα χάσεις. Το οποίο μπορεί να είναι ότι δεν θα πάρεις παγωτό, δεν θα πάρεις την καινούργια μπάλα που ήθελες, δεν θα πας προπόνηση ποδόσφαιρο που ήθελες και σ' αρέσει. Μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεγάλο. Και πάλι, η ευλογή του παιδιού στην επιλογή πρέπει να είναι ουσιαστική και να είναι κύριο στο τι επιβράβευση, αλλά και το τι χάσιμο, να το πω μέσα στα λογικά, θα έχει. Αυτό είναι το πρόγραμμα παροχής και αφαίρεσης αμοιβών. Και με το τι θέλω να κλείσω.
πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί γονείς. Είναι κάτι το οποίο εμένα με φοβίζει προσωπικά, έχοντας ένα μικρό παιδί, αλλά και με όσους γονείς έχω μιλήσει, είναι κάτι το οποίο τους φοβίζει και αυτούς. Αυτό που κάνω είναι σωστό? Νιώθει το παιδί μου καλά? Το βοηθάω? Ο αποτελεσματικός γονέας κάνει ένα πράγμα. Φροντίζει και προφυλάσσει το παιδί του. Παίρνει τα αρνητικά όσο μπορεί, τονίζει τα θετικά, το οργανώνει και το βοηθάει να μην δεχθεί απορρίξεις από τη ζωή. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον προστατευμένα, νιώθοντας μικρές αποτυχίες, αλλά μην βιώνοντας την απόρριψη. Ένα παιδί, όσο και να δυσκολεύεται, όποιες αν τις έχεις δυσκολίες και να έχει, εφόσον μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μπορεί να πει ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι και να γίνει, οι άνθρωποι γύρω μου με δέχονται, με αγαπάνε και με προστατεύουν, είμαι αυτός που είμαι, ανεξάρτητα από το αν είμαι καλός ακαδημαϊκά ή όχι, μελλοντικά θα γίνει ένας υγιέστατος και ψυχολογικά σωστός ενήλικας. Και αυτό φροντίζω. Με αυτό θέλω να μιλήσω. Οι γονείς κάνουμε χίλια πράγματα κάθε μέρα. Και το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι η ίδια μας η αυτή. Στα αγγλικά λέμε happy parent, happy child. Ευτυχισμένος γονείς, ευτυχισμένο και το παιδί. Εάν δεν προσέξετε τον εαυτό σας και αν δεν φροντίσετε εσείς οι ίδιοι να έχετε και τη στήριξη και τη βοήθεια που χρειάζεστε, το παιδί σας είναι σφουγγάρι και θα το καταλάβει. Μπορεί να πιστεύετε ότι δεν το δείχνετε, το παιδί όμως το καταλαβαίνει. Σας μιλάω από προσωπική εμπειρία, είναι πάρα πολύ άσχημο να αισθάνεσαι ότι είσαι τόσο φορτισμένος και τόσο κουρασμένος, που το ίδιο σου το παιδί αντικατοπτρίζει τα δικά σου συναισθήματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, είμαστε κι εμείς εδώ σήμερα. Ζητήστε βοήθεια εάν χρειάζεστε. Ζητήστε συμβουλές και θα τις έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αναστασία Βανίδου. Εδώ και 3 χρόνια δουλεύω στο Πάνελ Σχολική Ψυχολόγος. Πριν ξεκινήσω τη δουλειά μου στο Πάνελ, δούλευα 6 χρόνια στην Ολλανδία με παιδιά με ειδικές ανάγκες, και ως ψυχολόγος αλλά και ως ειδική παιδαγωγός. Και συνειδητοποιώ ότι, όπως είπε και ο Έρασμος, η βασική ελπίδα ενός έθνους βρίσκεται στη σωστή εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Και όταν λέμε σωστή εκπαίδευση, εννοούμε τόσο τη διανοητική εκπαίδευση και τη γνωστική νοημοσύνη, όσο και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τη συναισθηματική εκπαίδευση των μικρών ανθρώπων που θα δώσουμε στον κόσμο μας. Τι είναι όμως η συναισθηματική νοημοσύνη? Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια μορφή κοινωνικής ικανότητας, κοινωνικής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών της μικρής ηλικίας, της αναγνώρισης των συναισθημάτων τους, το να αρωματίσουν τα συναισθήματά τους, να αναγνωρίσουν τον λόγο για τον οποίο έχουν αυτά τα συναισθήματα και να μπορέσουν σε κάποιο βαθμό να τα ελέγξουν κιόλας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά ώστε να είναι ευτυχισμένα. Τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν σωστές κοινωνικές σχέσεις, να μπορέσουν τα ίδια να ελέγξουν τον εαυτό τους, τις ορμές τους και να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. Όπως είπα και πριν, η διανοητική και η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέονται και συμπληρώνουν μία την άλλη. Δεν υπάρχει κάποια οποία να είναι πιο σημαντική από την άλλη, κατ' εμέ. Είναι μια ικανότητα λοιπόν που αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού και του ανθρώπου και συμβάλλει στην ευτυχία και την επιτυχία του παιδιού. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του ατόμου με συναισθηματική νοημοσύνη, τα έχω δώσει στα αγγλικά, αλλά θα σας το εξηγήσω και στα ελληνικά, πρώτα απ' όλα είναι η ασυναίσθηση. Τι είναι η ασυναίσθηση? Όπως είπε και η συνάδελφός μου, η κυρία Βατζίδου, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μπαίνει στη θέση κάποιου άλλου, να κατανοεί τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Άτομα λοιπόν με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε θέση να κατανοήσουν τι βιώνει αυτή τη στιγμή ο άλλος άνθρωπος που έχουν απέναντί τους. Είναι η διαπροσωπική επαφή και επίγνωση, δηλαδή η κατανόηση του αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό το παιδί κάνει αυτή την πράξη. Γιατί την κάνει? Τι τον έχει οδηγήσει εκεί?
Παίρνουμε αποφάσεις, λήψη αποφάσεων. Σωστών αποφάσεων, με ηρεμία, με καθαρό μυαλό και με απόλυτη συνέπεια για αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι τα κίνητρα. Η κυρία Βαλτζίδου ανέφερε πριν τις αμοιβές, οι οποίες αμοιβές χρησιμοποιούνται κυρίως σε παιδιά μικρής ηλικίας. Και οι αμοιβές είναι κάτι που είναι κάτι αυτό, κάτι που μπορούν να δούνε. Είναι ένα αυτοκόλλητο, είναι ένα παιχνίδι, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, αρχίζουν και μεγαλώνουν και κατανοούν τα συναισθήματά τους, μπορούν να εσωτερικεύσουν και τα κίνητρά τους. Και να μην περιμένουν πια αμοιβές, αλλά να περιμένουν ότι σε βάθος χρόνου κάτι θα κερδίσουν από αυτή τη συμπεριφορά. Πολύ σημαντικό είναι ότι τα άτομα με συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να ελέγχουν το άγχος τους. Να αναγνωρίσουν τον λόγο για τον οποίο είναι αγχωμένοι, τον λόγο για τον οποίο είναι στεναχωρημένοι και να μπορέσουν να έχουν έλεγχο του εαυτού τους και των συναισθημάτων τους. Η ειλικρίνεια, η προσαρμοστικότητα και η υπομονή είναι επίσης χαρακτηριστικά των ατόμων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Σε έναν κόσμο στον οποίο όλοι λειτουργούμε και καλούμεθα να είμαστε επαγγελματίες, να είμαστε γονείς, να είμαστε φίλοι, να πάρουμε διάφορους κοινωνικούς, προσωπικούς και άλλους ρόλους και επαγγελματικούς ρόλους, είναι πάρα πολύ σπάνιο το φαινόμενο να σταματάμε και να φουγκραζόμαστε το πού είμαστε αυτή τη στιγμή, το τι νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα ήθελα να δείτε λίγο μια άσκηση την οποία κάνουμε τα παιδιά και να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε, να βάλουμε σε μια κλίμακα ουσιαστικά τα συναισθήματά τους και να τους πούμε, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μόλις έγραψες ένα τεστ, μόλις είχες μια μάχη με ένα φίλο σου ή μόλις είχες ένα μάθημα το οποίο σου αρέσει. Μπορείς από το 1 μέχρι το 10 να μου πεις πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Μπορείς από το 1, το οποίο είναι ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, μέχρι το 10, το οποίο είναι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, να μου πεις πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές και ως γονείς και ως επαγγελματίες και ως φίλοι και ως άνθρωποι στον δρόμο έχετε σταματήσει να σκεφτείτε, να φουγκραστείτε τον εαυτό σας και να στοχαστείτε τα δικά σας συναισθήματα και πώς ακριβώς νιώθετε και γιατί το νιώθετε. Πάρα πολλές φορές τιμώνουμε με τα παιδιά, τιμώνουμε με τους φίλους μας και δεν ξέρουμε το γιατί, δεν μπορούμε να φουγκραστούμε το γιατί, το προσπερνάμε έτσι. Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας, να τους δώσουμε ένα όνομα και να μπορέσουμε να δούμε τον λόγο για τον οποίο έχουμε αυτό το συναίσθημα και τον σκοπό που εξυπηρετεί αντίστοιχα. Σε αυτό βέβαια η γρήγορη ρύθμιση στην οποία ζούμε δεν βοηθάει και πάρα πολύ, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ καλή αυτοεπίγνωση και αυτοσυγκράτηση. Για να αυξήσουμε λοιπόν τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, θα πρέπει να έχουμε αυτοεπίγνωση, ικανότητα δηλαδή συνειδητοποίησης των συναισθημάτων μας, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς νιώθουμε, να έχουμε καλή αυτοδιαχείριση, δηλαδή να ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας, να ελέγχουμε την εσωτερική μας διάθεση, τις παρορμήσεις μας, να ελέγχουμε τις διαθέσεις μας, να αποφεύγουμε κάποιες συγκρούσεις, οι οποίες ίσως είναι και ανούσιες ή μπορεί να πληγώσουν κάποιον και να έχουν αρνητικές συνέπειες και για μας, αλλά και για τους άλλους γύρω μας. Να έχουμε κοινωνική επίγνωση, δηλαδή να μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά μας, να μπορούμε να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο που η συμπεριφορά μας έχει στους άλλους και να αντιληφθούμε και τα συναισθήματά μας αλλά και τις πράξεις μας. Και βέβαια να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Τα κίνητρά μας να μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τους άλλους, αλλά και να διαχειριστούμε τις σχέσεις. Η δημιουργία σχέσεων και η δημιουργία και στήριξη της φιλικής διάθεσης που πρέπει να έχουμε, που καλούμε να έχουμε απέναντι στους άλλους, μπορεί για κάποιους ανθρώπους να είναι μεγάλο βάρος. Γιατί μπορεί να υποφέρουν, μπορεί να δυσκολεύονται. Και τα παιδιά, αν δεν μπορούν να διαχειριστούν, να αναγνωρίσουν αυτά που βιώνουν αυτή τη στιγμή, δυσκολεύονται διπλά.
Ο Αριστοτέλης είχε πει: το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο, είναι το πιο εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό είναι, συμβαίνει και για τη χαρά, για όλα τα συναισθήματα. Και για τη χαρά, και για τη λύπη, και για την οργή, την έλλειψη υπομονής, για όλα αυτά. Σε μια ομάδα ή σε ένα εργασιακό περιβάλλον, τα παιδιά τα οποία έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορέσουν να γίνουν σωστοί ηγέτες, να έχουν σωστότερη και καλύτερη επίδοση σε μια ομάδα, να διαπραγματευτούν λύσεις και να λύσουν προβλήματα τα οποία γύρονται, να έχουν ευέλικτη σκέψη και να έχουν, εννοείται, όπως είπα και πριν, μειωμένο άγχος και διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων. Και εννοείται και αυξημένη ευεξία. Λοιπόν, μια άσκηση που βάζω στα παιδιά όταν έρχονται ή στο γραφείο μου ή ακόμα και στο διάλειμμα όταν τα βλέπω έτσι να δυσκολεύονται, είναι να τους πω να σταματήσουν. Το πρώτο πράγμα, σταμάτα, έτσι όπως είσαι, εκεί που είσαι, σε εκείνη τη στιγμή. Σταμάτα και ηρέμησε. Σκέψου. Σκέψου τι ακριβώς βιώνεις αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται περισσότερο στο να κάνουν αυτή την άσκηση είναι οι άνθρωποι με αγχώδεις διαταραχές. Παιδιά, κυρίως τα οποία βιώνουν πάρα πολύ μεγάλο άγχος και είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσουν το σωματικό κομμάτι, τους γρήγορους παλμούς της καρδιάς, την εφίδρωση, το σφίξιμο στο στομάχι. Αυτά είναι εύκολα να τα αναγνωρίσουμε. Όταν όμως τους ρωτάς, μα γιατί είσαι αγχωμένο αυτή τη στιγμή, γιατί τρέμεις. Και τα παιδιά σου λένε, δεν ξέρω τι περνάει από το μυαλό μου, δεν ξέρω τι έχω. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δίνουμε τον χώρο και τον χρόνο να σταματάνε, να αφουγκράζονται τον εαυτό τους, να σκέφτονται και να λύνουν τα προβλήματά τους. Να λύνουν αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι και οι ενήλικες δυσκολεύονται να το κάνουν. Όχι ίσως γιατί δεν έχουν την ικανότητα. Να βλέπω πολλά του κεφάλια καταφατικά εδώ μπροστά. Ναι, όχι λόγω ικανότητας τόσο, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων. Όπως είπε και η συνάδελφός μου, πρώτα πρέπει να φροντίσετε τον εαυτό σας. Και δεν το λένε μόνο οι ειδικοί, το λένε και οι άνθρωποι στα αεροπλάνα και οι αεροσυνοδείοι, λένε πρώτα φορέστε εσείς τη μάσκα οξυγόνου και μετά φορέστε το παιδί σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να μετήσετε το παιδί σας. Να μπορέσετε οι ίδιοι να κάνετε πάυσεις στη ζωή σας και να μπορέσετε οι ίδιοι να αφουγκράσετε τον εαυτό σας και να αναστοχάζεστε τα δικά σας τα συναισθήματα. Έτσι θα μπορέσετε να ελέγξετε το θυμό σας, το άγχος σας, θα μπορέσετε να έχετε περισσότερη υπομονή απέναντι στα παιδιά. Γιατί είναι σημαντικό, ένας τρόπος λοιπόν για να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις και να μπορέσουμε να δείξουμε την συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά, είναι να μιλάμε στα παιδιά. Πολύ απλό, αλλά πολύ δύσκολο καμιά φορά. Πότε μπορούμε να τους μιλάμε? Όταν είμαστε στη δουλειά, δεν μπορούμε. Όταν τα παιδιά είναι στις εξωτερικές δραστηριότητες, δεν μπορούμε. Όταν τους πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, πάλι δεν μπορούμε, γιατί αγχωνόμαστε για τον χρόνο, αγχωνόμαστε για όλα. Πότε μπορούμε να μιλάμε στα παιδιά μας? Όταν πρέπει να κάνουμε καθήκοντα? Όχι, τότε πρέπει να τα αφήσουμε και να συγκεντρωθούμε. Πότε? 5 λεπτά πριν τελειώσουν, πριν πάνε για ύπνο. Αυτές είναι πραγματικά μια καθημερινότητα την οποία βιώνουν οι περισσότεροι γονείς. Και εμένα με φωνάει. Εγώ δεν είμαι γονέας, η αλήθεια είναι. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ πώς θα είμαι όταν γίνω γονέας. Μην πέσω σε αυτό το τρυπάκι. Θα ήθελα λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά, να σηκώσετε το χέρι σας, αν το παιδί σας έχει δικό του κινητό ή πρόσβαση κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, η τεχνολογία έχει μπει πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Καλώς ή κακώς, οι έρευνες δεν μας έχουν δείξει ακόμα αν
τεχνολογία έχει θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στην συνολική ανάπτυξή μας, η οποία μπορεί να είναι λεκτική, γνωστική, μπορεί να είναι στη μνήμη, μπορεί να είναι σε συναισθηματικό τομέα, σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί είναι κάτι καινούργιο και οι έρευνες ακόμα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Η επικοινωνία μας όμως με λόγια, εκφράσεις και χειρονομίες έχει αντικατασταθεί κατά πολύ από τη τεχνολογία. Δεν υπάρχει λοιπόν πια χρόνος για αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Δεν υπάρχει χρόνος για αλληλεπίδραση με βιβλία, επιτραπέζια, άλλα παιχνίδια, αθλήματα και κατασκευές. Παρ' όλα αυτά, η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να ακούγεται αυτονόητο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ζωτικής σημασίας η επικοινωνία για τη μάθηση, για την ανάπτυξη του λόγου, για την σωστή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου, ενός ολοκληρωμένου ατόμου που να έχει και νοητική αλλά και συναισθηματική ικανότητα. Τα παιδιά λοιπόν με καθοδήγηση και συζήτηση από τους γονείς μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα ονοματίζουν και να βρίσκουν τους λόγους, να διαπραγματεύονται λύσεις και να έχουν πιο πολλές ευκαιρίες να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους. Όταν ένας γονέας λοιπόν ξεκινάει μια καλή και ανοιχτή επικοινωνία με το παιδί του από νεαρή ηλικία, και αυτό το τονίζω γιατί έρχονται πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι έχουν εφήβους και δεν ξέρουν πώς να τους διαχειριστούν, γιατί δεν έχουν μάθει πώς να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, δεν έχουν χτίσει μια σωστή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Η σωστή επικοινωνία λοιπόν δημιουργεί εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και ανοιχτό πνεύμα. Δημιουργεί επίσης έμπνευση στα παιδιά να έρθουν να μιλήσουν. Αυτό λοιπόν ανοίγει δρόμους και για τη μετέπειτα φάση των μικρών παιδιών, η οποία είναι η εφηβεία, και η οποία είναι πολύ πολύ δύσκολη φάση της ζωής του παιδιού, αλλά και της οικογένειας όλης. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται περιβάλλον εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, εκτίμησης και σεβασμού. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι κατανοούμε αυτές τις ευκαιρίες που μπορούμε να μιλήσουμε με το παιδί μας, πρέπει να παίζουμε με το παιδί μας, να αλληλεπιδράμε, να μιλάμε σε κάθε ευκαιρία που έχουμε. Ακόμα και σε αυτό το δεκάλεπτο που θα το πάμε από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, θα το πάμε από το σπίτι κάπου αλλού σε ένα φίλο του, πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να είναι μια ευκαιρία επικοινωνίας με το παιδί. Όταν το παιδί λοιπόν ξεκινήσει μια συνομιλία, αφιερώστε του χρόνο και την προσοχή σας για να μιλήσετε, αλλά κυρίως για να ακούσετε. Κατανοούμε τα παιδιά μας, ωραία, έχοντας σωστή πνευματική επαφή με τα παιδιά και με τη γλώσσα του σώματος. Προσδιορίζουμε λοιπόν τα σημάδια έναρξης συνομιλίας που μας δίνουν τα παιδιά μας. Πολλές φορές μπορεί ένα παιδί να έρθει να καθίσει δίπλα μας και ή να μην δώσουμε σημασία ή να ρωτήσουμε «Α, είσαι καλά». Και το παιδί απλά να μην ανοίξει από μόνο του αυτή τη συζήτηση, αλλά να χρειάζεται το δικό μας έναυσμα για να ανοιχτεί αυτή η συζήτηση και για να ακουστεί το παιδί. Θα πρέπει λοιπόν να είστε εσείς το πρώτο πρόσωπο στο οποίο θα έρθει το παιδί, θα αναζητήσει για να ανοίξει κουβέντα, για να μιλήσει, να μοιραστεί τις ανάγκες του, τα συναισθήματά του, τις δυσκολίες, αλλά και τις όμορφες στιγμές που έχει βιώσει. Πολλές φορές μιλάμε στο παιδί και όχι με το παιδί. Και ακούμε λιγότερο από ό,τι μιλάμε. Γιατί κάνουμε, μπορεί να κάνουμε διαλέξεις, μπορεί να θέλουμε να μοιραστούμε εμείς τις δικές μας εμπειρίες στα παιδιά μας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μετέπειτα. Πρώτα πρέπει να δίνουμε το χώρο στο παιδί μας να μιλήσει, να αναστοχαστεί και να δει τι έχει βιώσει. Έτσι μόνο θα μπορέσει να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να τα ονοματίσει. Πολλές φορές τα παιδιά κάνουν μαγικά και βρίσκονται τις λύσεις μόνα τους. Δεν χρειάζονται πάντα τους ενήλικες. Τους ενήλικες, από την άποψη ότι δεν χρειάζονται πάντα διάλεξη ή συμβουλές. Χρειάζονται όμως κάποιον να τους εμπνεύσει, κάποιον να τους ακούσει. Αποφεύγουμε εννοείται την κριτική και δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ώστε τα παιδιά να νιώσουν όμορφα, να μοιραστούν οποιαδήποτε σκέψη τους. Είτε αυτή είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να δημιουργήσουμε το περιβάλλον για να μπορέσουν τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Τέλος, θα πρέπει εμείς να γίνουμε η έμπνευση και να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας.
ό,τι και να τους πούμε, ό,τι και να κάνουμε, όταν τα παιδιά κυρίως είναι μικρά, αν δεν δούνε το παράδειγμα, αν δεν δούνε κάτι να μιμηθούν ουσιαστικά, δεν θα το κάνουν. Αν δεν σας δούνε να χαμογελάτε, ό,τι και να τους πείτε, δεν θα χαμογελάσουν. Αν δεν σας δούνε να μοιράζεστε, ό,τι και να τους πείτε, δεν θα μοιραστούν. Και πάνω σε αυτό, μιλώντας για τη συναισθηματική νοημοσύνη, θα ήθελα να πω ότι χθες ήταν η Πανελλήνια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Και θα ήθελα να μιλήσω πολύ γρήγορα. Για το σχολικό εκφοβισμό, γιατί πραγματικά αν αναπτύσσαμε τη συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά μας, δεν θα είχαμε το σχολικό εκφοβισμό. Πάνω σε εκεί βασίζεται όλη η έννοια. Γιατί τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός? Είναι η επαναλαμβανόμενη βία από ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί και να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά και από ανικανότητα του θήτη να μπορέσει να μπει στη θέση του άλλου. Από ανικανότητα του θήτη να ελέγξει τα συναισθήματά του, να ελέγξει τον θυμό που έχει εκείνη τη στιγμή, τη ματέρωση που νιώθει και που οδηγεί στην ανάγκη να θυματοποιήσει, στην ανάγκη να μειώσει και να κάνει κακό σε κάποιον άλλο, να βλάψει κάποιον άλλο. Αν μπορούσαμε να μάθουμε στα παιδιά μας πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να μπει στη θέση κάποιου άλλου, να καταλάβεις και να φουντραστείς τον ίδιο σου τον εαυτό, τότε ο σχολικός εκφοβισμός έτσι απλά δεν θα υπήρχε. Γιατί αυτή η ανάγκη για θυματοποίηση προέρχεται από την ανικανότητα, από τη δυσκολία να αναγνωρίσουμε τα δικά μας συναισθήματα και να δουλέψουμε στα δικά μας συναισθήματα. Φέτος, εδώ έχω κάποια πιο θεωρητικά στοιχεία για την αναγνώριση του σχολικού εκφοβισμού, τα οποία είναι η πρόθεση του δράστη να βλάψει, κάτι το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και δεν είναι για μία στιγμή και δεν είναι απλά ένα πείραγμα. Η πρόθεση είναι να προβληθεί, όπως είπα πριν, βλάβη, η οποία μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι λεκτική επίθεση προς κάποιον. Έχει και άμεσους και έμεσους τρόπους. Και όπως είπα πριν για την τεχνολογία, δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, θέλω να το τονίσω αυτό. Παρόλα αυτά, έχω δει πολύ μεγάλα αποτελέσματα φέτος, θετικά αποτελέσματα φέτος, που έχουν απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο μας. Απίστευτα θετικά αποτελέσματα. Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο cyberbullying φέτος. Η αλήθεια είναι. Εδώ είναι μια μικρή εικόνα που εξηγεί τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού. Φέτος ξεκινήσαμε στο σχολείο μας ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάση και τη σεξουαλική και τη συναισθηματική διαπαιδαγώγηση. Το ονομάζουμε το σώμα μου και ο χώρος μου για τα παιδιά από νηπιαγωγείο έως έκτη δημοτικού και για τη δευτεροβάθμια το ονομάζουμε δικαιώματα, σεβασμός και υπευθυνότητα. Μέσα σε αυτό, εκτός από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, έχουμε, όπως είπα, και τη συναισθηματική και αναφέρουμε και το σχολικό εκφοβισμό και επίσης πώς μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά και τι λύσεις υπάρχουν για να καταπολεμηθεί ο σχολικός εκφοβισμός. Ένα από τα πράγματα που λέω στα παιδιά είναι ότι πριν πείτε κάτι, πριν κάνετε κάτι, σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο έχετε απέναντί σας, δεν ξέρετε τι περνάει. Δεν ξέρετε τι έχει περάσει και δεν ξέρετε πώς είναι αυτή τη στιγμή. Και πώς αυτό το πείραγμα ή ένα σχόλιο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοπροαίρετο από εσάς, μπορεί να είναι καταστροφικό για κάποιον άλλον. Θέλω να πω, πέρα από το σχολικό περιβάλλον, εγώ ως επαγγελματίας, στην τελευταία δουλειά που βρισκόμουν, δέχτηκα εκφοβισμό. Και θα τον έλεγα σχολικό εκφοβισμό, bullying, γιατί ήταν στο σχολείο, από μία συνάδελφό μου, η οποία το έκανε κατά συρροή. Παρ' όλα αυτά, ως επαγγελματίας, ως άνθρωπος, δεν θα δεχόμουν ποτέ κάτι τέτοιο.
Με έπιασε όμως σε μια φάση της ζωής μου που μόλις είχα χάσει τον πατέρα μου και τα έπαιρνα όλα πάρα πολύ προσωπικά. Τα έπαιρνα όλα πάρα πολύ άσχημα και σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν. Και με δυσκόλευε αυτό πάρα πολύ. Και πάντα έλεγα ότι σε εκείνη τη φάση, αυτό το τετράμινο που δυσκολεύτηκα, έλεγα ότι είναι δικό μου το πρόβλημα. Ότι εγώ τη δημιουργώ κάποιο θέμα και αντιδράει έτσι. Αυτό νιώθουν και τα παιδιά. Αυτό νιώθουν και τα παιδιά που βιώνουν τον εκφοβισμό, βιώνουν το bullying. Γιατί βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, έχουν τόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση, βρίσκονται σε τέτοια δυσάρεστη θέση και άσχημη συναισθηματική κατάσταση, που προσωποποιούν όλες τις κατηγορίες, προσωποποιούν όλες τις πράξεις του θήτη και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Και αυτό χρειάζεται στήριξη. Και χρειάζεται στήριξη κυρίως από τους γονείς τους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τα παιδιά για να μπορέσουν τα παιδιά να επικοινωνήσουν αυτά τα βιώματα που έχουν. Επικοινωνία και μετά στήριξη. Επικοινωνία και μετά αντιμετώπιση. Για να υπάρξει όμως επικοινωνία πρέπει να υπάρξει και συναισθηματική νοημοσύνη. Πρέπει να υπάρξει το πρώτο βήμα που είναι αναγνωρίζω το συνέστημα της λύπης, αναγνωρίζω το συνέστημα της δυσαρέσκειας. Και έπειτα να μπορέσω να νιώσω ασφάλεια για να μπορέσω να επικοινωνήσω τις ανάγκες μου. Λοιπόν, η παρουσίασή μας ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Έχετε κάποιες ερωτήσεις, είμαστε πολύ, έτσι, δεν ξέρω αν είμαστε μέσα στον χρόνο ή όχι, ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο...